Best for Soil Οργανική ουσία του εδάφους Hello. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Alfred Grant. Αυτό το, το βίντεο είναι μια εισαγωγή βίντεο στην βίντεο οργανική ουσία, ουσία, ουσία του εδάφους, στα πλεονεκτήματά της και στο πώς να την προστατεύσουμε και να την αυξήσουμε στο χαράφι μας. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Παρακαλώ! όπως δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο της Best for Soil για τα σχετικά θέματα. Η οργανική ουσία αποτελείται κυρίως από άνθρακα και καθορίζεται από τα συστατικά του εδάφους που προέρχονται από υπολείμματα φυτών και ζώων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης. Στις περισσότερες αρρώσιμες καλλιέργειες στην Ευρώπη, το ποσοστό οργανικής ουσίας φτάνει το 1 με 6%. Όσο πιο κρύο είναι το κλίμα και το έδαφο, τόσο πιο πολλή οργανική ουσία υπάρχει. Γι' αυτό στη Βόρεια Ευρώπη αποθηκεύονται μεγαλύτερε ποσότητε οργανική ουσία σε σχέση με την Νότια Ευρώπη. Η οργανική ουσία εδάφου έχει τεράστιο αντίκτυπο στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφου και στι διάφορε λειτουργίε του. Παίζει σημαντικό ρόλο για το έδαφο, του αγρότε, την κοινωνία, το περιβάλλον και το κλίμα. Ένα από τα φυσικά πλεονεκτήματα τη οργανική ουσία του εδάφου είναι η βελτίωση τη σταθερότητα με αποτέλεσμα τη μείωση τη κρούστα, τη βελτίωση τη διείσδυση νερού και τη διανομή του αέρα. Επίση, η ικανότητα συγκράτηση νερού αυξάνεται. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ σημαντικά αν υπολογίσουμε τον αυξανόμενο κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων και την κλιματική αλλαγή. Τα πλεονεκτήματα τη αύξηση οργανική ουσία στα χημικά χαρακτηριστικά είναι η αύξηση τη ικανότητα ανταλλαγή στοιχείων, η οποία βοηθά το έδαφο να έλκει και να αποθηκεύει σημαντικά θρεπτικά στοιχεία. Γενικά, δημιουργείται μια δυναμική διαθεσιμότητα εκ μέρου των φυτών. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τη οργανική ουσία είναι ότι υποστηρίζει του οργανισμού του εδάφου. Η οργανική ουσία είναι τροφή για τα μικρόβια και έτσι αυξάνεται η μικροβιακή δραστηριότητα που έχει σχέση με τον έλεγχο των ασθενειών του εδάφου. Η οργανική ουσία είναι επίση βιώτοπο που βοηθά την αύξηση τη ποικιλία των μικροβίων. Η επίδραση τη οργανική ουσία εδάφου στα διάφορα χαρακτηριστικά του έχει ω αποτέλεσμα το μειωμένο στρε για τα φυτά. Την αύξηση τη ελαστικότητας του εδάφου και την ικανότητά του να λειτουργεί κάτω από δύσκολε συνθήκε, όπω ξηρασίε ή βαριέ βροχοπτώσει. Η αύξηση τη οργανική ουσία μπορεί επίση να συνεισφέρει στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, αφού αυξάνει την ικανότητα των εδαφών να απομονώσουν τον άνθρακα. Άρα, ποιε μέθοδοι θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικέ για την αποφυγή απολύων οργανική ουσία να τη διατηρήσουμε ή ακόμα και να την αυξήσουμε. Πώς μπορούμε όχι μόνο να προστατεύσουμε τα υφιστάμενα επίπεδα οργανικής ουσίας, αλλά να προσθέσουμε και άλλα. Πριν να προχωρήσουμε, μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό για την οργανική ουσία και να διαλέξετε τη στρατηγική σας. Μπορείτε να το υπολογίσετε χρησιμοποιώντας το ενημερωτικό δελτίο της Best for Soil. Υπάρχουν τρεις τύποι οργανικής ουσίας εδάφους, η εύκολα σταθερή και σχετικά σταθερή. Κάθε τύπος έχει τις δικές του λειτουργίες και όλες είναι σημαντικές. Εάν θέλουμε να προσέξουμε την οργανική ουσία του εδάφους, πρέπει κυρίως να προστατεύσουμε την υφιστάμενη, παρά να δημιουργήσουμε καινούρια. Με την καλλιέργεια, το οξυγόνο εισέρχεται στο έδαφος και η μικροβιακή δραστηριότητα επιταχύνεται. Τα μικρόβια τρέφονται με την οργανική ουσία και ελευθερώνουν διοξίδιο του άνθρακα στον αέρα. Αν και αυτό είναι μέρο του φυσιολογικού κύκλου και σημαντική πηγή για τα φυτά, η υπερβολική επανάληψη αυτή τη διαδικασία δεν είναι απαραίτητη και οδηγεί στη μείωση των επιπέδων οργανική ουσία. Άλλο ένα τρόπο που χάνουμε οργανική ουσία είναι μέσω τη διάβρωση. Όπου αφαιρείται η πάνω επιφάνεια του εδάφου από το νερό και τον αέρα, και σημαντικέ ποσότητε οργανικής ουσία εγκαταλείπουν το χωράφι. Επίση, η αφαίρεση κατάλληπων καλλιέργεια από το χωράφι έχει ω αποτέλεσμα τη μείωση οργανικής ουσία. Γι' αυτό, η μείωση τη άρρωση, η μείωση τη διάβρωση και η ενσωμάτωση των καταλήπων είναι σημαντικά για τη διατήρηση τη οργανικής ουσία και την αποτροπή τη απώλειά τη. Πολλέ μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση τη οργανική ουσία στα χωράφια μα. Μία από τι καλύτερε είναι να έχουμε στην επιφάνεια του εδάφου ζωντανά φυτά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα αναλλαγών καλλιέργεια με την εισαγωγή καλλιεργειών κάλυψης. Εάν είναι δυνατόν, εποχιακά ψυχανθή όπω τριφύλι ή μείγματα από γρασίδι και τριφύλη. Μια άλλη μέθοδος είναι η εφαρμογή της οργανικής ουσίας στο χωράφι. Κομπόστα, κοπριά, οργανικά λιπάσματα, αλλά και νεότερα υλικά όπως το Biochar μπορούν να έχουν σημαντική και ταχύα επίδραση στην αύξηση της οργανικής ουσίας. Το Biochar είναι κάρβουνο που παράγεται από την πυρόλυση οργανικών αποβλήτων. Είναι πλούσιο σε άνθρακα, σταθερό στο έδαφος και μένει άθικτο για αιώνες. Εάν έχουμε ζώα να βόσκουν στο χωράφι, επίση βοηθά στην αύξηση τη οργανική ουσία. Λάβετε υπόψη τον τύπο των πόρων που θα επιλέξετε. Ποικίλε πηγέ και είδη καλλιέργεια επηρεάζουν τη σύνθεση τη οργανική ουσία διαφορετικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ξυλόδι ή μη ξυλόδι είδη για να αυξήσετε είτε την εύκολα διαλυόμενη είτε σταθερή περιεκτικότητα οργανική ουσία. Η αύξηση τη οργανική ουσία σε ένα χωράφι είναι χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζονται γνώσει και λίγη εμπειρία. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τη Best for Soil όπου θα βρείτε περισσότερε πηγέ και πληροφορίε από τα ενημερωτικά δελτία.